το αρχείο πολιτισμού εδώ στην Κίσα μου, στην αρχαία και όμορφη Κίσα μου, φιλοξενούμενη στο Μαύρο Μόλο, με δύο μουσικούς της περιοχής, τον Περικλή Τζουγανάκη και τον Νεκτάριο τον Κωστάκη. Είμαστε εδώ για να σας πούμε σήμερα ότι ένα από τα στοιχεία της λαϊκής μας παραδόσεως που συνδέονται με το 1821, την Επανάσταση και όλο αυτό το μεγάλο εθνικό εγχείρημα για την Παλιγγενεσία, έχει να κάνει και με τον υπέροχο, ηρωικό και ιερό χορό της Κρήτης, τον Πεντοζάλη. Περικλή, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα με τον Πεντοζάλη? Καταρχήν να σε καλωσορίσω, Γιώργο, και σένα και το Αρχείο Πολιτισμού και όλους τους φίλους και συνεργάτες που απόψε συντελούν για αυτή την όμορφη συνέβρεση ανθρώπους και πολιτισμού, η οποία ξεκίνησε με τη συνέβρεση της Κισάμου από ένα μουσικό, τον Γιώρο, τον Τριανταφυλάκη, και τον Δασκαλογιάννη, ένα προύχοντα, αλλά με συνέστημα βαθιού κριτικού για τον τόπο του και για την ελευθερία, για τα ιδανικά και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Και που παρόλο ήταν πλούσιος και δεν είχε καμία ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο, προχώρησε σε μια επανάσταση, δείχνοντας ότι δεν ήταν καθόλου ταξικό το θέμα της επαναστάσεως. Ακριβώς. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του τόπου μας, το οποίο είμαστε περήφανοι όλοι και οι νεότερες γενιές, και θα διδάσκονται και οι ακόμα νεότερες, και θα κρατήσει για να είναι μια σημαία για την ιστορία του τόπου αυτού και για τα νέα παιδιά. Πώς προέκυψε λοιπόν το θέμα του χορού αυτού? Λοιπόν, όταν ξεκινήσαν να γίνονται διάφορες επαναστάσεις, από όσους γνωρίζουμε πάρα πολλές να αριθμούνε, τις ονομάξανε, όταν ξεκίνησε αυτή με τον Δασκαλογιάννη, το Πέμπτο Ζάλο, η Πέμπτη Κίνηση. Το Πέμπτο Ζάλο λοιπόν αυτό ήταν η Πέμπτη Κίνηση για να γίνει επανάσταση, να ξεσηκωθεί ο υποδουλωμένος κρητικός λαός απέναντι στο ζυγό των Οθωμανών. Τότε ο Δασκαλογιάννης, από ό,τι γνωρίζουμε από πηγές και από την ιστορία, από ανθρώπους του τόπου μας, κάλεσε τον Στέφανο Τριανταφυλάκη και όρο από τις Λουσακές Κισάμου, από εδώ από την Κίσαμο, ένα χωριό με βαθιά και καλλιτεχνική ιστορία, στα δρόμενα της ιστορίας του τόπου μας, και ξεκίνησε να πάει στα Σφακιά να ξεκινήσουν να οργανώσει, όπως γινόταν από ό,τι γνωρίζουμε και από τους αρχαίους χρόνους, ο κάθε αγώνας με μουσική, χορό, με πανηγύρι, με συνέβρεση. Μιλάμε για το 1770. Ο Κιώρος λοιπόν ξεκίνησε και έπαιξε για 12 καπετάνιους, οι οποίοι είχε ο Δασκαλογιάννης μαζί του, ένα γύρισμα με το βιολί για τον κάθε καπετάνιο. Πεντοζάλι. Πεντοζάλι ονομάστηκε γιατί ήταν το Πέμπτο Ζάλι, ήταν η πέμπτη κίνηση, η πέμπτη φορά για να έχουμε επανάσταση για να, κατά τον Οθωμανό, τον Τούρκο. Το οποίο βέβαια ο Κιώρος ετοίμησε με το όπλο που είχε, τη μουσική που ήταν ένα κυρίαρχο σημείο για την ζωή των ανθρώπων τότε. Και στοιχείο της παράδοσης, στοιχείο της παράδοσης, του ιδιοχαρακτήρα του. Το ξεκίνημα αυτής της επανάστασης με τον Δασκαλογιάννη, με αυτόν τον καπετάνιο και με τα 12 παλικάρια. Έτσι λοιπόν. Τα οποία, να πω λίγο την ιστορία και το χορευτικό, έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει και χορογραφία στη μουσική μας. Το κάθε γύρισμα που έπαιζε ήταν 12 γυρίσματα. 12 καπετάνιοι, ένα γύρισμα για τον κάθε καπετάνιο, το οποίο χόρευε. Και ο πρώτος με το δεύτερο κρατιότανε, ο πρώτος εχόρευε, ο δεύτερος ήταν το δευτεροπαλίκαρο, το οποίο έπαιρνε τα χνάρια του πρώτου και ακολουθούσε. Μετά ο πρώτος αποχωρούσε, έπιανε ο δεύτερος πρώτος, και ο τρίτος που γινόταν ο δεύτερος ακολουθούσε τα χνάρια του πρώτου. Και πήγαινε λέγοντας. Και έτσι οι 12 καπετάνιοι χορέψανε
και ξεκινήσανε αυτό το ξεκίνημα της Πέμπτης Επανάστασης, το Πέμπτο Ζάλο, και ονομάστηκε Πέμπτο Ζάλης, το Πέμπτο Ζάλο. Νεκτάρη, οι δικές σου πληροφορίες και γνώσεις πάνω στο θέμα είναι κάπως έτσι? Πολύ καλά τα είπε ο Περικλής, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Πολύ χαρακτηριστικό ήταν αυτό το τελευταίο που είπε, και ότι ο κάθε ένας δεύτερος αντικαταστούσε τον πρώτο στο χορό, και αυτό συμβόλιζε και όπως και στη μάχη. Όταν χανόταν ένας έμενε μπροστά. Ένας έμενε τη θέση του κατευθείαν και συνεχιζόταν ο αγώνας με την ίδια δύναμη. Το βλέπουμε και από τους αρχαίους Σπαρτιάτες αυτός. Ακριβώς. Και το άλλο που αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο Κιώρος πήρε από τον Πυρίχιο το ρυθμό, από τον αρχαίγωνο Πυρίχιο, και πρόσθεσε τις μελωδίες με βάση τα ακούσματα της εποχής του, και ήρθε αυτή η μελωδία όπως ξέρουμε σήμερα. Άρα δεν είναι ένα τυχαίο έβριμα, όχι, δεν είναι βέβαια μια τυχαία μουσική, δεν είναι ένα τυχαίος χορός, κρατάει στοιχεία από την αρχαία από Ελλάδα. Από τον Πυρίχιο, βέβαια, το ρυθμό. Από τους αρχαίους πολεμιστές, βέβαια, και φτάνει μέχρι το σήμερα. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιήθηκε επί της ουσίας για να γίνει η επανάσταση, το μουσικό σχήμα και ο χορός που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η επανάσταση, είχε τις βαθύτατες ρίζες πάνω στην αρχαία ελληνική παράδοση. Και ούτε και οι κινήσεις ήταν τυχαίες. Έβαλε 10 κινήσεις μέσα στο χορό και συμβολίζανε το έτος το οποίο ξεκίνησε αυτό. Ήταν το 1770. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά του πεντοζαλιού, του χορού αυτού, στη χορογραφία τώρα, πώς το βλέπεις σαν χορογράφος εσύ? Μόνο στο χορό, ναι. Ναι, μόνο στο χορό, όχι τη μουσική. Ναι. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του χορού σε σχέση με την πολεμική του διάσταση? Τι είναι το αισθάνεται ο χορευτής ότι είναι πολεμικός ο χορός αυτός? Το αισθάνεται, είναι, γιατί έχει χτυπήματα, έχει το κράτημα που είναι το συντροφικό, έτσι ο ένας κρατάει τον από τον ώμο τον άλλο, και έχει έντονα χτυπήματα, λακτίσματα, που ώρες-ώρες μοιάζουν με λακτίσματα και έχουν το δυναμισμό όπως χορέψαν οι κουρίτες στον Πυρίχιο, χτυπούσαν στις ασπίδες τους, ας πούμε, έχουν ένα τέτοιο δυναμισμό που παραπέμπει σε πολεμικό στοιχείο. Mm-hmm. Μάλιστα, τίποτα παιδιά δεν είναι τυχαίο. Όχι βέβαια. Και τίποτα δεν γίνεται από το μηδέν. Έτσι. Άντε, ας την πιούμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά όλων αυτών των μεγάλων. Καλώς ορίζουμε. Γεια μας.